Η κριτική μονομαχία στο Γάζι ανάμεσα στον Αλμυρό και τον Ερμιζωνιανό συγκέντρωσε αρκετά βλέμματα. Με τους γηπεδούχους να είναι εκείνοι που ξεκίνησαν καλύτερα το παιχνίδι, είχαν ευκαιρίες με τον Πιερ Τζακόμι και τον Βακράκο και αξιοποίησαν την υπεροχή τους στο 21ο λεπτό. Από εκτέλεση κόρνερ του Κιλιάρα, ο Χαντί έστειλε αρχικά την μπάλα στο δοκάρι και ο Αγαπάκης που καραδοκούσε άνοιξε το σχολείο τον Αλμυρό. Το 1-0 δεν άλλαξε στο πρώτο ημίχρονο, παρότι ο Ερμής είχε ευκαιρία στο 36 με τον Τουρνάκη, αλλά και ο Αλμυρός στο 41 για δεύτερο γκολ, όταν μετά από εκτέλεση φάουλ του Χαντί, ο Χρήστου απέκρουσε την μπάλα. Στο ξεκίνημα της επανάληψης, οι φιλοξενούμενοι έβγαλαν περισσότερη ενέργεια και στο 58 είχαν διπλή ευκαιρία με Πλιάτικα και Σκουτέλη για να φτάσουν στην ισοφάριση. Λίγα λεπτά αργότερα όμως, και συγκεκριμένα στο 62, ο Αλμυρός ακάλιασε το τρίποντο όταν μετά από σέντρα του Πιερ Τζακόμι, ο Άγγελος Κασελιανάκης με το πρώτο του φετινό γκολ έγραψε το 2-0. Το σκορ αυτό διατηρήθηκε ως το φινάλε, με τον Αλμυρό να έχει στα τελευταία λεπτά ευκαιρίες με Πιερ Τζακόμι και Ρέγες, ενώ και ο Ερμιζωνιανόν κυνήγησε τον γκολ φτάνοντας 2 φορές με τον Κωστάκη κοντά στο 2-1.